Το ξέρατε τον Δημήτρη? Ναι, ήταν ασθενής μου πολλά χρόνια και πολύ καλός άνθρωπος, συγκροτημένος, και τον ενδιαφέρει η υγεία του. Δηλαδή, αν έβγαζε, ας πούμε, ένα σπήλο περίεργο, ερχόταν από φόβο μην είναι κάτι κακό ήθεσαι, ας πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ενδιαφερόταν για τη ζωή, ασχολιόταν με τα κοινά, ήταν πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, και εγώ σοκαρίστηκα όταν το έμαθα. Πότε τον είδατε τελευταία φορά? 15 μέρες. Σε τι διάθεση ήταν? Καλή διάθεση είχε, απλώς ήταν εξοργισμένος με την κρίση, με όσα συμβαίνουν. Γιατί ήταν συνταξιούχος, είχε κρεμάσει και ένα πανό για τους αγανακτισμένους στο μπαλκόνι του. Δεν πληρώνω. Είναι που πάει η κατάσταση και αυτά, ναι. Αλλά τις υποχρεώσεις του ήταν πολύ εντάξει. Δηλαδή, στα κοινόχρηστα, σε επισκέψεις του, ξέρω εγώ. Λένε ήταν... ότι είχε έντονο βιοποριστικό πρόβλημα, οικονομικό. Ναι, αλλά ήταν πολύ περήφανος. Δεν το έδινε αυτό, δεν το άφηνε να βγει προς τα έξω. Απλώς ήταν συναισθημένος με τη γενική κατάσταση, όπως όλος ο κόσμος. Δεν έλεγε εγώ δεν έχω να φάω, παιδί μου, ξέρω εγώ, βοηθήστε μου ποτέ. Ήταν αξιοπρεπέστατος ο άνθρωπος. Ωραία.